Μην τη πιστεύετε καταρχήν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κοριτσάκι μου. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Είσαι πολύ, πολύ ιδιαίτερο πλάσμα. Εγώ είχα προγραμματίσει άλλα να σας πω, αλλά εντόπισα από το κείμενό μου πράγματα που θα ορίσουν περισσότερο κατά την δικιά μου αντίληψη την λογική και την δύναμη του ενός. Ξέρετε, πριν το ένα, υπάρχει ένας ισχυρός επίσης αριθμός, το μηδέν, το οποίο στα ελληνικά σημαίνει χωρίς το ένα. Όταν μπαίνεις στο ένα και το ταιριάζεις με τον άνθρωπο, αυτόματα δεν πας στη δυναμική του ενός, πας στη δυναμική της προσωπικότητας, της μοναδικότητας που θα υπηρετήσει τη δύναμη. Εγώ πιστεύω για τον καθένα, δέχομαι γλυκό μου κοριτσάκι, την πολυδιαστατικότητα, τη δέχομαι για μένα, γιατί την έχω επεξεργαστεί. Όπως επίσης ξέρω ότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε πολυδιαστατικοί και η ζωή για πολύ συγκεκριμένους λόγους μας κάνει μονοδιάστατους. Η μονοδιαστατικότητα δεν έχει καμία σχέση με την πολυφωνία που ο άνθρωπος είναι γεννημένος να εκφράζεται και να εκφράζει και τον άλλον. Χάρηκα για πολύ ωραία πράγματα που άκουσα εδώ μέσα. Ο μοναδικός σε σχέση με τον ατομιστή, εγώ, κύριε καθηγητά, σεβαστέ μου, πιστεύω σε αυτή την τεράστια διαφορά της ατομικότητας και της μοναδικότητας. Ο μοναδικός είναι αυτός που ομορφαίνει τον κόσμο. Γιατί στα ελληνικά όμορφος είναι αυτός που είναι ένμορφος, αυτός που είναι μέσα στη μορφή του. Στην αρχαία Ελλάδα γιορτάζαν πάρα πολύ με έναν ιδιαίτερο τρόπο τα γενέθλια. Τα γιορτάζαν για να θυμηθούν τα ωραία που ζήσανε, να αποβάλουν τα κακά και να πάνε με το παρελθόν στο μέλλον πολύ δυνατά. Η κυρίαρχη ευχή ήταν να ομορφύνεις κι άλλο. Δηλαδή, να μπεις κι άλλο στη μορφή σου. Είναι σίγουρο ότι δεν μιλάμε πια ελληνικά. Τα ακούμε χωρίς να έχουμε καμιά συνείδηση τι ακούμε και πώς προχωράμε. Ο μοναδικός δεν μιμείται. Είναι πολυδιαστατικός. Τα έχει όλα. Δεν χρειάζεται να μιμηθεί. Ούτε θέλει να μοιάσει σε κανένα. Και μπαίνει στην γοητεία. Η γοητεία είναι μια πολύ ωραία λέξη που δεν την έχω βρει στα αγγλικά ανάλογη. Όχι γιατί δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει υπάλληλοι του καλού και του κακού. Όταν δεν γοητεύει ένας, η ελληνική γλώσσα απαντάει απογοητεύει. Και πρέπει να γοητεύουμε. Έχει σχέση με τον καθρέφτη που είπατε, όπως εσείς με γοητεύσατε με το λόγο σας, ο κύριος καθηγητής και όλοι, αυτόματα μπαίνω κι εγώ σε μία διάσταση να αντιληφθώ τη ζωή καλύτερα. Ακούστε, εγώ τι δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω στις συγκρίσεις. Λέω στα παιδιά που υπάρχουν πολλά εδώ, να αγαπάτε και να σέβεστε πολύ τους γονείς σας που σας έφεραν στη ζωή. Σε ένα βαθμό τους έχετε επιλέξει κι εσείς για να σας φέρουν. Να αποκοπείτε όμως, αγαπητά παιδιά, άμεσα από τον ομφάλιο λόρο, για να μπορέσετε να βγάλετε δικά σας λεφτά, δικά σας χρήματα, δικά σας φτερά. Και όταν λέω χρήματα και λεφτά, εννοώ τη σχέση που έχουμε ως ύλη με όλο αυτό το πράγμα και μην μπλέξετε με τις παθογένειες που πέρασε η δικιά μας η γενιά, που μεγάλωσα στη διαδικασία της Χούντας και μετά η ιδεολογία μας ήταν συνιστόσα, όχι τι θέλαμε εμείς, τι απαιτούσε η συγκεκριμένη στιγμή για να σε πούν προοδευτικό. Λοιπόν, τώρα, εγώ πιστεύω πάρα πολύ και στις ομάδες όπως ακούστηκε. Ομάδες μεν, αλλά με προσωπικότητες μοναδικές. Διότι όχι ομαδοποίηση. Αν, ας πούμε, οποιοσδήποτε άνθρωπος μπει μέσα σε μια ομάδα για να υπηρετήσει την ομάδα και όχι τη δικιά του δυναμική, πάμε χαμένοι. Ο μοναδικός άνθρωπος θεάζει καλύτερα. Μπαίνει στη διαδικασία της θέας που για τα ελληνικά μπορεί να έχει το Θεό μέσα του περισσότερο από κάποιον άλλον. Είναι πιο πιστός. Πιστεύει στη ζωή. Εξελίσσει τον εαυτό του και εξελίσσει και τους άλλους, γιατί έχει άποψη.
Η δύναμη του ενός είναι για μένα μόνο η μοναδικότητα. Ακούστε, να δείτε, εμέσως το είπε και ο κύριος Χαδίτης, όλοι αυτοί που έχουν δημιουργήσει στη ζωή, και δεν λέω μόνο τους καλλιτέχνες, διότι οι καλλιτέχνες γίνονται αποδεκτοί από το έργο τους ή όχι, και αν δεν γίνουν αποδεκτοί δεν υπάρχουν. Είναι η επικοινωνία που τους κάνει. Για μας όλους είναι μεγάλος ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μότζαρτ, αλλά είναι μεγάλος γιατί εμείς τον μεγαλώσαμε. Από μόνος του δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μοναδικός δημιουργός και τον αναγνωρίζεις μοναδικά. Ακούστε πώς μπήκα σε αυτή την... ήμουνα τυχερός άνθρωπος. Έτυχα σε πολύ καλούς δασκάλους, είχα εξαιρετικούς γονείς, που δεν μπορούσαν από τη φύση τους να με περιορίσουν, αλλά εγώ δεν εκμεταλλεύτηκα ποτέ την ελευθερία που μου παρήχαν. Στη γειτονιά των Αθηνών που μένω, στον Άγιο Νικόλα Χαρνών, έμενε ο Γιάννης Ρίτσος, αυτός ο εξαιρετικός ποιητής που η ζωή με έφερε να τον γνωρίσω και όλα, είμαστε και γείτονες. Όταν ήμουν μικρός και τον έβλεπα, προχωρούσε με μια χαρά, κοιτούσε ψηλά, είχε ταυτομούσει, αυτά δεν ήταν οι άνθρωποι τότε, έτσι. Σας λέω τώρα, εγώ ήμουν 5 χρονών, 4, και πώς μπαίνει στη λογική να επεξεργαστεί στη ζωή. Η μάνα μου ήταν κοφή, της είπα, αυτός τι είναι, μου κάνει εντύπωση. Και μου νοηματίζει, είναι μεγάλη φυσιογνωμία. Και φυσιογνωμία για τους κοφούς είναι η γνώμη της φύσης για σένα. Άρχισα και έλεγα ότι άραγε η φύση επιλέγει ή εσύ επιλέγεις να μπει σε μια διαδικασία διαφορετικότητας. Φυσιογνωμία. Μετά ανέτρεξα βέβαια αργότερα. Στα λεξικά δεν υπήρχε, ας πούμε, αυτή η ετυμολογία. Τον σεβαστό κύριο Μπαμπινιώτη, που ασχολήθηκε πολύ με τη γλώσσα, του το είπα, συμφώνησε απολύτως. Και μια φορά κάναμε και ένα ραντεβού, από όπου πολλές λέξεις που νοηματίζονται διαφορετικά θα την εντάξει στην ετυμολογία. Βέβαια, ετυμολογία τι είναι? Είναι και διαφορετική ερμηνεία του καθενός που χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Δεν έχουμε όλη την ίδια ευχαίρεια να μιλήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Ο τρόπος που μιλάμε έχει να κάνει με τον τρόπο που παρατηρούμε τη ζωή, αν την αγαπάμε, αν είμαστε ταπεινοί, μεγαλοπρεπείς ταπεινοί πρέπει να είμαστε, αλλά για να είμαστε ταπεινοί μεγαλοπρεπείς, γιατί ταιριάζει μεγαλοπρέπεια στην ανθρώπινη μας φύση, είναι η μοναδικότητα. Η ζωή, οι ιδεολογίες, εγώ δεν λέω τον άνθρωπο να μην έχει ιδεολογία, φυσικά, και να παίρνει και θέση, με όποιο ρίσκο. Αλλά όλοι αυτοί που εντάσσονται, εγώ ευτυχώς μόνο ως φοιτητής ήμουνα σε μια οργάνωση εκεί πέρα, γιατί μετά κατάλαβα και έφυγα, γιατί αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση, αντιπαλότητα για την αντιπαλότητα. Είδα ότι το ποδόσφαιρο, που λέγανε αυτοί ότι είναι ποδοσφαιροποιούμε την πολιτική, ήταν λιγότερο φανατικό. Και πιο καλά, πιο καλό κλίμα με αυτά τα έσχη που βλέπετε. Δεν να πω. Κανένας δημιουργός δεν μπορεί να ενταχθεί. Να μπει δηλαδή μέσα σε μία λογική που να υπηρετεί ένα κόμμα που θα έχει σχέση με την εξουσία και μέσα από την εξουσία θα μπει η διαδικασία του βολέματος κλπ. Κλπ. Γιατί εγώ τουλάχιστον αυτούς που γνώρισα από το δικό μου, από τη δικιά μου γενιά που εντάχθηκαν ήταν για να αποτελούν και αυτοί κάποια στιγμή μέρος της εξουσίας. Και ακόμα είναι εκεί και προσπαθούν, ποτέ δεν αναρριχώνται διότι δεν έχουν προσωπικότητα. Δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία να αποκτήσουν μοναδικότητα και να δημιουργήσουν. Εφαρμόζουν πολιτικές που είναι γραμμένες σε τσιτάτα και δεν έχουν εξελιχθεί καθόλου. Μια παρένθεση. Δεν είναι αυτό το κορίτσι που, ειδικά 16χρονη, ξεχνώ το... Εσύ μου την ανέφερες, η Κρέτα. 16χρονο κορίτσι. Και είπε μια τρομερή αλήθεια. Για ποια οικονομική ανάπτυξη μιλάτε? Δεν υπάρχει αυτό. Είναι έννοιες ψευτοψυχολογικές, όχι πραγματικά, για να νιώσουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Πολλές φορές η ζωή
χρησιμοποιεί τον ατομισμό, ας πούμε, life and style. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Υποτασσόμαστε σε αυτό που προσδοκά η μόδα κάτω από... Δίδαξα σε ένα σχολείο ιδιωτικό πολύ καλό στην Αθήνα και είχαν πρωτοβγεί τα δερμάτινα, ας πούμε, εταιρείας, γνωστής εταιρείας. Το είδα σε ένα κορίτσι, ήταν πράγματι όμορφα τα παπούτσια. Ευκατάστατοι γονείς. Την άλλη μέρα φορούσαν όλοι. Η παγκοσμιοποίηση επίσης αλλοιώνει τις προσωπικότητες των ανθρώπων. Και δεν γίνονται μοναδικοί. Όπως μοναδικός δεν μπορεί να είναι κανείς που δεν μπαίνει στη διαδικασία της αλήθειας. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν άνθρωποι που επικοινωνούν την αλήθεια. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει γιατί θα θεωρηθεί, ας πούμε, αντιδραστικός ή ρατσιστής για την αλλίωση του πληθυσμού. Υπάρχει μια τάση να αλλοιωθεί ο πληθυσμός. Όχι μόνο ο ελληνικός, που εγώ πιστεύω πιο πολύ σε αυτόν, γιατί πιστεύω στο ελληνικό βίωμα, σε ό,τι φέρουμε, στη διαφορετικότητα της καθημερινότητάς μας. Έχουμε μια διαφορά. Όχι, δεν λέω καμία εθνικιστική λογική, δεν υπάρχει σε αυτά που λέω. Αλλά είμαι εθνιστής, όχι εθνικιστής. Πιστεύω σε αυτό το έθνος, το οποίο προσφέρει πράγματα. Αυτή η χώρα μέσα σε αυτά τα 200 χρόνια, που εγώ τα λέω 200 χρόνια εθνικής ασυναρτησίας, γεννήθηκαν πράγματα. Η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στον κόσμο, σε μια χώρα που υπάρχει έλλειμμα παιδείας στις τέχνες. Δεν έχουμε Ακαδημία Τεχνών. Η Κωνσταντινούπολη έχει 5. Δεν έχουμε οι γεννήτωρες των τεχνών Ακαδημία Τεχνών. Και σας λέω, η Κωνσταντινούπολη έχει 5. Δεν μπορεί κανείς, αν δεν είναι μοναδικός, να δημιουργήσει. Η Κάλλας ήταν μοναδική και έγινε γνωστή σαν μοναδική. Ο μεγαλύτερος μαέστρος στον κόσμο τα τελευταία χρόνια που έκανε γνωστή την κλασική, ο μοναδικός, Δημήτρης Μητρόπουλος. Στην Αμερική έκανε γνωστό τον Μπετόβεν και όλους τους κλασικούς. Και όχι μόνο αυτό, δίδαξε την κλασική παιδεία σε πολύ υψηλά επίπεδα τεχνικής μουσικούς. Διότι παίζανε δεξιοτεχνικά. Δεν υπήρχε όμως τόσο συνέστημα. Γιατί δεν ήταν μοναδικοί. Υπηρετούσαν ένα έργο ενός ανθρώπου που έγραψε πράγματα, αλλά δεν τους επέτρεψε η ατομικότητά τους και η καριέρα να μπουν στη διαδικασία της ψυχής τους. Ακούστε, στην αρχή ένας ομιλητής δεν θυμάμαι ποιος είπε, μίλησε για μοναδικό χώρο. Πράγματι είναι μοναδικός. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Να προβάλλουμε τη όχι εγωπαθητικά. Αυτή είναι η δύναμη. Να προβάλλουμε την μοναδικότητά μας για να κάνουμε καλύτερο τον εαυτό μας και να δημιουργήσουμε μία αρμονία με τους άλλους. Και βέβαια, και στη μουσική και στα μαθηματικά, αρμονία με ίδιες νότες, να σας το πω πιο εύκολα, μην μακρηγορώ, δεν γίνεται, υπάρχει παρήχηση, πρέπει να υπάρχει διαφωνία. Εγώ χάρηκα που διαφώνησα με μερικούς ομιλητές, γιατί έτσι ισχυροποίησα τη δικιά μου θέση, την οποία μπορώ να επικοινωνώ, ας πούμε, πολύ καλύτερα. Επίσης, ο άνθρωπος που είναι μοναδικός έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, κύριε Προβατά, πολύ μεγάλη ατομική ευθύνη, διότι δεν θέλει να παρασύρει κανέναν, θέλει μόνο να τον κάνει να υπάρξει μια χημιοστασία που να τον ενώνει. Ο ατομιστής έχει τα κόμπλεξ. Από έρευνα σας λέω, στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα και σε όλο τον κόσμο φαλοκρατίας. Δεν θα ξεπεραστεί ποτέ το γεγονός του φαλού και της διείσδυσης. Το έλεγα στη Μαρία. Κανείς δεν σκέφτεται ότι χρειάζεται το θηλυκό για να μπορεί να γίνει η διείσδυση. Και θα συνεχιστεί η φαλοκρατική αντίληψη. Οι περισσότεροι, οι πιο ισχυροί φαλοκράτες είναι οι ατομιστές που δημιουργούν σύμπλεγμα και δισοσμούν. Δισοσμούν με το λόγο, δισοσμούν με τη συμπεριφορά στην καθημερινότητα και δισοσμούν γιατί λένε και ψέματα. Οι φαλοκράτες λένε ψέματα. Προσβάλλουν τη θηλυκότητα, την οποία έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη και αν είμαστε πραγματικά άντρες θα πρέπει να την προστατεύσουμε, ξεκινώντας
με το πρώτο θηλυκό της ζωής μας, τη μάνα, την οποία δεν ξεχνάμε. Υπάρχει ένα παράδειγμα που είναι λίγο κωμικοτραγικό. Μπορείς να πεις για τον πατέρα σου, εντάξει, είχα ένα τρομερό πατέρα, που και που πήγαινε και καμία, δεν πειράζει την κοινωνία. Είχαμε μια μάνα καταπληκτική, που και που έκανε και αυτή κάτι, δεν γίνεται αυτό. Άραγε, στη μάνα υπάρχει τρομερός σεβασμός, γι' αυτό και την Παναγία τη φτιάξαμε έτσι, γι' αυτό όλα αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα κάτι. Εγώ είμαι καθαρά ελληνοκεντρικός. Σκεφτείτε ότι δεν είμαι επίτιμος καθηγητής πια, είμαι τακτικός, μόνος μου το πέτυχα. Είχα πλησιάσει γιατί μου λέγανε, μου προτείνανε να κάνουμε πράγματα στη Γερμανία, στη μεγαλύτερη ακαδημία. Οφείλω ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, στη γνώση, στον καθηγητή μου Νίκο Μαμαγκάκη και τον πάντοτε τον μνημονεύω, ο οποίος αν δεν ήταν αυτός, και η υποτροφία του Βίλι Μπραντ, που τα χρόνια εκείνα είχε νιώσει αυτός την ενοχή. Κατάλαβε δηλαδή τι έκαναν οι Γερμανοί σε αυτή τη χώρα που τα πήραν όλα, το χρυσό, όλα, βιάσανε, παπούτσια, τις δουλάπες. Δηλαδή ήταν και τέτοιος λαός. Ενοχικά αισθάνθηκε ο Βίλι Μπραντ και έδινε κάποιες υποτροφίες. Μου προτάθηκε κανένας, δεν μπόρεσε να στηρίξει, γιατί για να κάνεις έδρα σε ξένο πανεπιστήμιο είναι πολύ δύσκολο. Θες μεταφραστές, θέλεις γραμματεία ξεχωριστή, θέλεις να τεκμηριώσεις το έργο σου, να δημοσιευθεί, δηλαδή χρειάζονται χρήματα. Κανένας υπουργός παιδείας, που πιστεύω ότι δεν ξέρω αν όλοι αυτοί που αν υπηρέτησαν πραγματικά την παιδεία, γιατί ξέρουμε, ξέρω εγώ, ανθρώπους που αφαίρεσαν και έτσι χάσαμε τη μοναδικότητά μας, να ισχύω. Αφαίρεσαν τα αρχαία ελληνικά μια εποχή από όλα τα σχολεία. Ο οποίος αυτός ο πολιτικός που αφαίρεσε, μην κάνω κουτσομπολιό, θεωρείται και μεγάλος. Αφαιρεί τη μόνη ενιλογική γλώσσα στον κόσμο. Μόνο τα ελληνικά. Όλες οι γλώσσες έχουν ρίζα τα ελληνικά. Η δε νοηματική που τη μιλώ, σε όλο τον κόσμο, λέμε, σας είπα για το, λέει, ας πούμε, περιγράφει ο Εγγλέζος το. Λέει «God» και περιγράφει τη θέα. Γιατί στην Θεός, θέα, θεάζω κλπ. Είναι, ή ξέρω εγώ, και άλλα πολλά τέτοια τώρα λένε «Deus» λένε. Τώρα είναι πτωδία, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο πολύ μελετάς τα ελληνικά, μελετάς, διαβάζεις, γνώση, όχι γνώσεις, με εψινογιώτα, θωρώ δηλαδή, ας πούμε, το ίντερνετ. Το ίντερνετ, εντάξει, είναι καλό για την επικοινωνία και για να μάθεις κάποια πράγματα, είναι παραχαραγμένη η γνώση από το ίντερνετ, από τη μια, και από την άλλη έχει έντονα την παραπληροφορία. Η πολλή πληροφορία φέρνει την παραπληροφορία. Άλλο σχέση με το γραπτό, με τον καθηγητή, με την διάθεσή σου. Αλλά όσο πιο μοναδικός είσαι, τόσο πιο μοναδικά θα μπαίνεις. Για τα παιχνίδια, σεβαστέ μου, κύριε καθηγητά, θέλω να σας πω ότι εμείς είχαμε, επειδή ήμουνα σε μια γειτονιά που δεν ήταν φτωχή, γιατί ακούω τους συνομιλίκους μου και όλοι περάσανε δύσκολα χρόνια, όλοι αυτά. Τι δύσκολα χρόνια. Ο πατέρας μου οικοδόμος ήταν, είχα πιο πολλά λεφτά από το γιο του τραπεζικού που είναι δίπλα. Όλα δύσκολα χρόνια. Και με καθοδήγησε ο αναλφάβητος πατέρας μου. Και με, λοιπόν, τι το είπα αυτό τώρα, κάτι άλλο θέλω να πω. Α, ναι, και λέγαμε με τα παιδιά, γιατί είχαμε στη γειτονιά, ήμασταν πολύ αγαπημένοι φίλοι, και ακόμα. Και επειδή ήταν κάποιοι που δεν μπαίνανε στη διαδικασία να διαβάσουν, σκεφτήκαμε εμείς και είπαμε, παιδιά, πάμε να παίξουμε διάβασμα. Και έτσι τους μπήκαμε σε μία διαδικασία να τους βάλουμε, γιατί ήταν πολύ πίσω στο σχολείο. Και εκεί βέβαια, μια εποχή που οι κοινωνικές τάξεις εναλλάσσονταν, από τη μια και από την άλλη, ήταν όταν εγώ πήγα πρώτη φορά στο σχολείο και η ερώτηση από τη δασκάλα, εξαιρετική, τη θυμάμαι ακόμα, Αλεξάνδρα, τι δουλειά κάνει ο πατέρας, σου λέω, ο οικοδόμος, πρώτη δημοτικού. Και ακούω στην τάξη ένα για τον ελιγμό και για τη μοναδικότητα, η οποία προκαλείται. Τη δεύτερη χρονιά που με ρώτησε, δουλειά κάνει ο μπαμπάς, σου λέω, αμοκονιαστής. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, οπότε μια χαρά είσαι εγώ. Ή
πώς να ξεφεύγεις, πάλι πρέπει να πεις, εγώ δεν πουλάω μούρι λέγοντας ότι είμαι μοναδικός. Το θέλω για τον κάθε άνθρωπο. Ερχόταν η αλυσμόνητη μητέρα μου στο σχολείο, κατάλαβα ότι είναι αναλφάβητη στην τρίτη δημοτικού. Ήταν από πάνω και διάβαζε. Όχι, Γιαννάκη, αυτό, αυτό, άλλο, αυτό. Και μετά διάβαζε αλλαντάλλον και η μάνα μου λέει: μπράβο, Γιαννάκη, μπράβο. Γιατί άμα με έβλεπε, όταν με έβλεπε και έφευγε η γλώσσα μου, σου λέει: εντάξει, διαβάζει. Ήρθε να ρωτήσει πώς πάω στο σχολείο. Τη δασκάλα Δευτέρα Δημοτικού, που λένε για bullying τώρα, bullying. Αυτή την τρομερή λέξη εκφοβισμό την κωδικοποίησαν ως bullying. Τι σημαίνει bullying? Εκφοβισμός. Ο μοναδικός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο μοναδικός δεν φοβάται τίποτα. Έρχεται λοιπόν, η μάνα μου μίλαγε κάπως, το Γιαννάκι κλπ. Έρχονται οι συμμαθητές μου, όλες οι συμμαθήτριες, μου λέει, Γιάννη, τι έχει η μάνα σου, γιατί μιλάει έτσι? Λέω, Ιταλίδα. Δηλαδή, χρησιμοποίησα την ξενομανία για να μπορώ να ληχθώ, να μην απολογούμε. Λοιπόν, μοναδικότητα. Τι να πεις.